Είδα, θυμάσαι πώς ήσουν στο προηγούμενο επεισόδιο? Ναι. Καμία σχέση. Ναι. Είναι τα καινούργια σκουλαρίκια που έχεις πάρει ή είναι η παλιά φουρνιά αυτή? Κατερίνα, θέλω να είσαι ειλικρινής μαζί μου, σε παρακαλώ. Νομίζω έχω την κατάρα. Μου έσπασε το καρφάκι που μπαίνει από κάποιο καινούριο που ήθελα πάρα πολύ να τα βάλω και μου έσπασε τώρα πίσω. Το λες αλήθεια αυτό? Δεν υπάρχει αυτό πράγμα. Δεν θα φοράω σκουλαρίκια από εδώ και πέρα, τέλος. Εντάξει. Έχω την κατάρα. Δεν γίνεται αυτά. Αυτά γιατί τα φόρεσες τότε, αφού δεν ήταν αυτά που ήθελες να φορέσεις? Δεν γίνονταν να με βάλει τίποτα. Ήθελες κάτι. Λοιπόν, σήμερα αλλιώτικη. Πού πηγαίνεις? Λοιπόν, σήμερα γιορτάζουμε τον μπαμπά μου. Έχει γενέθλια και έχω οργανώσει εγώ. Να το χαίρεστε. Όχι στην κυριολεξία. Δεν πειράζει, εγώ πάντα δίνω ευχές. Ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως. Δεν θα έχει κάποια στιγμή γενέθλια άνθρωπος? Ναι. Και έχω οργανώσει εγώ έτσι ένα πάρτι. Εντάξει, όχι. Γιορτή. Ναι, μια γιορτή. Συνέβρεση. Μια συνέβρεση. Αυτό πολύ είναι, ωραία, πολύ λέξη. Ωραία. Σε ένα ρούφτοπ εδώ στην Αθήνα. Αυτό, θα μαζευτούμε. Του αρέσουν τα rooftop, είναι τέλος πάντων μια έκπληξη? Εντάξει, δεν έχει εκφράσει ότι του αρέσει, δεν του αρέσει. Θα τον πάω εκεί, όπου και να τον πάω, σαν δώρο γενεθλίων. Επειδή το κάνει η κόρη του, θα του αρέσει. Ωραία. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια ερώτηση για το look της Ήρυδας. Ένα πουκάμισο είναι. Από ό,τι βλέπω, όχι. Άρα, βαθμολογήστε. Λοιπόν, πάμε στην πριγκίπισσα εκεί, στη Ινδίας, δεν ξέρω εγώ τι γίνεται εκεί πέρα. Νικόλ. Γεια σου, Ήρυδα. Γεια σου, Νικόλ. Είσαι πανέμορφη. Ευχαριστώ. Το κορμί σου είναι, δηλαδή, περπατάς και εγώ είμαι συνέχεια, δεν μπορεί. Καταπληκτικό μπορεί. Πόδι. Ευχαριστώ. Και όμως μπορεί. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά το look, μου αρέσει πάρα πολύ το σακάκι και η φούστα. Πάρα ναι. Πολύ σου πάνε. Μ' αρέσει και η μπλούζα που έχεις βάλει από μέσα, το πουκάμισο. Δεν μου αρέσει το μπραλέτ που έχεις βάλει για να το συνδυάσεις. Ναι. Νομίζω το θέλα άλλο χρώμα. Στο μπραλέτ λες. Ναι, στο λευκό, μπραλέτ. Λευκό, ας πούμε. Μπορεί να βάζα και κίτρινο εγώ. Α, ναι. Έχω βάλει ένα χρώμα της φούστας. Εσύ θα προτιμούσες μήπως κίτρινο. Okay. Μπορεί να θέλα κίτρινο. Ναι, όχι. Θα μου τέριαζε και το κίτρινο. Με την απόχρωση του σακακιού. Οκ. Okay. Λοιπόν, το σκουλαρίκι εμένα δεν με χαλάει προσωπικά. Το παπούτσι με χαλάει αρκετά. Mm-hmm. Δεν θα ήθελα να έχει φιάπα. Ναι. Αυτή η φούστα είναι κοντή. Έτσι αλλιώς δείχνει ωραίο το πόδι σου. Με αυτό νομίζω είναι υπερβολή. Ενώ θα μπορούσε να βάλεις κάτι πιο κλάσι κάτω σε πεδιλάκι. Ναι. Και να είναι πιο ωραίο, να δείχνει πιο κλασάτο. Λοιπόν, ναι, okay. Και δεν μου αρέσει πολύ και η τσάντα, το σχέδιο της τσάντας. Μου αρέσει που είναι τόσο μικρή, αλλά δεν μου αρέσει αυτός ο φιόγκος καθόλου. Είναι τόσο cute. Okay. Εντάξει, ναι, ναι, το ακούω. Είναι καινούριο απόκτημα ή ήταν δικιά σου παλιά? Ναι, είναι καινούριο. 2,2 ένα μέσος όρος πηγαίνει σπριντές. Ευχαριστώ. Καλησπέρα. Ξεκινάμε με την Ηλιάνα. Γεια σου, Ήρυδα. Γεια σου, Ηλιάνα. Τελείως διαφορετική από εχθές, όντως. Ναι. Αυτό το outfit που έχεις επιλέξει είναι πολύ μικρό. Μικρό. Ναι, είναι σαν τα μεγέθη. Πέρα από τη φούστα που φαίνεται να σου ταιριάζει πολύ σωστά, το σακάκι φαίνεται μικρούλι. Δηλαδή, σε καταπιέζει. Η τσάντα είναι μια σταλίτσα, είναι σαν να μην υπάρχει. Ανοίγεις λίγο το σακάκι να δούμε τι φοράς από μέσα. Ναι. Ένα πουκάμισο. Κοίταξε, τώρα που το βλέπω χωρίς το σακάκι, να σου πω την αλήθεια ότι μου αρέσει περισσότερο και το προτιμώ. Αυτό το πουκάμισο θα μπορούσε να έρθει κοντά με τη φούστα, αν δεν είχε διαφάνεια, πιστεύω. Τώρα που φαίνεται και αυτό το μαύρο από μέσα, το εσώρουχο, είναι μια πληροφορία που δεν δίνει κάτι σε αυτή την εικόνα. Έχει και σχέδια πάνω το πουκάμισο, έχει και σχέδια η φούστα, η οποία είναι πολύ συγκεκριμένη για να προσπαθήσεις να την κάνεις τόσο διαφορετική. Mm-hmm. Το σοκάκι αυτό για να ταιριάζει, πιστεύω θα έπρεπε να ήταν oversize και να ήταν και πιο μακρύ, όχι να είναι τόσο λίγο. Εγώ νομίζω ότι ήθελε άλλο ύφος. Ωραία. Πήγες να το κάνεις έτσι λίγο set, αλλά δεν βγαίνει με όλα αυτά που έχει συνδυάσει μαζί. Okay. Και τα σκουλαρίκια δεν ταιριάζουν, ενώ χρωματικά δένουν με τη φούστα και τις λάμψεις που έχει. Τα παπούτσια αυτά θα προτιμούσα να τα δω με μια midi φούστα και λίγο κλος, λίγο ανοιχτή, παρά με μια φούστα που είναι τόσο μίνι και τόσο στενή και με τόση λεπτομέρεια και γυαλάδα. Mm-hmm.
Και δεν μου ταιριάζει αυτό το look σήμερα. Εντάξει, δεν πειράζει. Θα προτιμούσα δηλαδή τα πέδιλά σου, ας πούμε, να μην έχουν φιάπα, ναι, σε αυτή την περίπτωση. Είναι πάρα πολύ μικρά όλα τα κομμάτια για να έχεις τόσο μεγάλο όγκο στα πόδια. Οκ, okay. Εντάξει. Λίγο πιο μεγάλη τσάντα. Οκ. Okay. Είναι τώρα το γλυκό. Εντάξει, ευχαριστώ. Μάλιστα, πολύ ωραία ξεκινήσαμε. Στέλιο. Ναι, τι σκέφτηκες, Ήρυδα, για αυτό το look? Διάφορα. Διάφορα και ίσως κάπου μπερδεύτηκε όλο. Δεν ξέρω ότι που μπερδεύτηκε, αλλά το θέμα είναι ότι πραγματικά ένα κορίτσι σαν εσένα που δουλεύει κάθε βράδυ και την επόμενη μέρα έρχεται στα γυρίσματα και κουράζεσαι τόσο πολύ, νομίζω ότι δεν σου αξίζει να φαίνεις εδώ να συζητάμε το τίποτα. Τι είναι αυτό το look? Μπορεί να είναι και αποτέλεσμα αυτό. Τι να συζητήσουμε σε αυτό το look? Είναι χάλια. Ναι. Δηλαδή αυτά τα παπούτσια δεν φοριούνται. Με τίποτα. Δεν φοριούνται. Τα παπούτσια αυτά για να φορεθούν θέλουν πάρα πολύ styling. Δεν μπορείς να βάλεις παπούτσια με φιάπα το 2023, μεταλλικά, καλοκαίρι, okay, σε γυμνά πόδια. Μία πολύ κοντή φούστα, πολύ ωραία. Και από πάνω ένα πουκάμισο με ντεσέν και από μέσα ένα σουτιέν και από πάνω ένα σακάκι και μία τσαντούλα που έχει πάνω ένα φιόγκο. Τι είναι αυτό? Thanks. Δηλαδή, πραγματικά είναι πάρα πολύ κρίμα να χαλάς το χρόνο σου, την ενέργειά σου, να κουράζεσαι τόσο δουλεύοντας όλη μέρα, κάθε μέρα, να έρχεσαι εδώ και να συζητάμε τι να συζητήσουμε, πώς θα σώσουμε αυτό το look. Όχι, δεν το βλέπω τόσο κρίμα, γιατί από όλα μαθαίνω πράγματα. Αγάπη, δεν είναι σχολείο. Είναι διαγωνισμός. Τάξη, δηλαδή, μάθατε, οκ, okay. Okay, υποτίθεται τώρα, έχετε μάθει όλες. Εντάξει, οκ. Okay. Δηλαδή, πραγματικά το βλέπω τόση ώρα και δεν ξέρω πού να αρχίσω. Να κρατήσουμε τη φούστα, να κρατήσουμε το σακάκι, να κρατήσουμε το πουκάμισο. Λοιπόν, Ήρυδα, κοίταξε, εάν δεν το δεις διαφορετικά, φοβάμαι ότι δεν θα προλάβουμε να φτάσουμε στον τελικό και είναι κρίμα, γιατί είσαι ένα κορίτσι πολύ ωραίο, τρέχεις πολύ, δουλεύεις πολύ, έχεις μία αίσθηση του στυλ, τα κομμάτια είναι όλα ωραία μόνα τους. Πρέπει να συντονιστείς και να φέρνεις εικόνες που θα είναι άξιες συζήτησης. Δηλαδή, σε αυτήν την εικόνα δεν μπορούμε να αλλάξουμε κάτι και να την κάνουμε ωραία. Συμφωνώ. Με τι? Δυστυχώς για μένα, με όλα που λέτε αυτά. Δυστυχώς για μένα, όταν είχαμε τις μέρες της προετοιμασίας, αρρώστησα, είχα πάρα πολύ ψηλό πυρετό και ήμουν στο κρεβάτι και εντάξει, έγιναν λίγο όλα αυτό. Οκ, okay, συμβαίνουν και αυτό όλα μας στη ζωή, είναι εντάξει, θα το προσπαθήσω, δηλαδή και αυτό εγώ δεν το παίρνω σαν είναι αρνητικά. Θα το πάρω να προσπαθήσω περισσότερο για την επόμενη εμφάνιση και οκ. Okay. Ευχαριστώ. Καλώς. Απλώς στεναχωριέμαι που δεν έχετε την ευκαιρία να εξελίσσεστε πραγματικά χωρίς να σταματάει αυτό και να είμαστε μία μπρος, μία πίσω, γιατί τώρα στη δική σου περίπτωση είναι μία μπρος, μία πίσω. Το καταλαβαίνω. Ένα. Ευχαριστώ. Δημήτρη μου, πάμε σε σένα αυτό τώρα. Αυτό που θέλω να σου πει ο Στέλιος Ήρυδα είναι ότι ο τηλεοπτικός χρόνος είναι πάρα πολύ ακριβός, δηλαδή πελάτες, δεν ξέρω που δίνουν του διαφημιστικού, αλλά φαντάζομαι δίνουν πολλά χρήματα για να πάρουν κάποια πολύ λίγα λεπτά από διαφημιστικό χρόνο. Και τώρα απλά χάσαμε περίπου στα 10 λεπτά εδώ, γιατί δεν πρόλαβες, δεν ήθελες, δεν έκανες, δεν ξέρω γιατί. Δεν ήθελα σε καμία περίπτωση. Το ξέρω, αγαπητοί μου. Και τελικά κατάλαβες ότι εδώ είναι πιο δύσκολα. Στόπα. Δεν μ' άκουγες. Λοιπόν, στα είπανε ότι δεν συνδέονται αυτά. Είναι τα ρούχα, σου δάνεσαν κάποια τα κορίτσια πίσω, δεν πρόλαβες να μαζέψεις? Όχι, 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 καμία σχέση. Εντάξει, μη χάνεις το χαρακτήρα σου, μη πας να γίνεις μια πιο μεγάλη γυναίκα από την ηλικία σου από ό,τι είσαι. Δεν υπάρχει λόγος. Το φουστάνι θα μπορούσε να το κρατήσει γιατί έχει υπέροχο κορμί και χτίσει το από εκεί πέρα στα δικά σου μέτρα και σταθμά. Κάνε το πιο casual. Εκεί, μη πας να γίνεις καθώς πρέπει. Εντάξει, δηλαδή, καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω. Δεν υπάρχει λόγος, δεν μη σου πω τώρα τι θα άλλαζα. Καταλαβαίνω. Ναι, τι το σκέφτομαι. Ναι. Ευχαριστώ. Και εμείς. Εντάξει, δεν ξεκίνησε καλά αυτή η μέρα τώρα. 5,2. Ευχαριστώ. Είναι η τελική βαθμολογία, κάτσε Ήρυδα μου. Πολύ σας ευχαριστούμε για την αγάπη και τη στήριξη που δείχνετε στο My Style Rocks. Οπότε, αν δεν θέλετε να χάνετε στιγμή, κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube και να βλέπετε συνέχεια αποσπάσματα κάνοντας κλικ και δεξιά και αριστερά.